Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθώ από τώρα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, επειδή καταλαβαίνετε πια ξεπερνάμε το μισό του Οκτώβρη, θέλω να πω ότι ας εκμεταλλευτούμε μέρες και ώρες και ας χαρούμε πραγματικά τον ήλιο και την ηρεμία της θάλασσας. Την άλλη εβδομάδα δεν ξέρουμε καιρικώς πώς θα είμαστε, αφού πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης και του Οκτωβρίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα όμως, πιστεύω ότι έτσι θα κυλήσουν αυτές οι 2-3 μέρες και θα χαρούμε ακόμη τις λιακάδες και τον γενικότερο όμορφο καιρό. Θέλω να σας πω ότι θα δούμε τώρα, στο κλείσιμο της εκπομπής μας, 2 βιντεάκια. Το ένα, με αφορμή για να σας το συνδέσω και με όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, με την εταιρεία All for Blue και την Κατερίνα Τοπούζογλου, με τους συνεργάτες της που ήρθαν και καθάρισαν σε στεριά και βυθό θάλασσας την όλη περιοχή εκεί της γέφυρας, Καλύμνου, και που ετοιμάζονται βέβαια τώρα μετά Πάτμο και Κάλυμνο να βρεθούν στη Ρόδο, όπου και από εκεί περιμένουμε υλικό. Θέλω να σας δείξω στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι ανατριχιαστικά για εκατομμύρια γόπες τσιγάρου, πλαστικά και χίλια δυο τα τενεκεδάκια των αναψυκτικών και όχι μόνο. Πώς μπορεί βέβαια μια πολύ όμορφη διαδικασία να βγάλει μέσα από το βυθό έξω στη στεριά και να πεταχτούν τα σκουπίδια. Μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο, να είχε κάθε τόπος ένα τέτοιο πραγματικά μηχάνημα. Αλλά επειδή παράλληλα γράφονται και πολλοί έτσι, στοιχεία ανατριχιαστικά που όλους μας προβληματίζουν πάρα πολλές φορές, όπως μας προβλημάτισε όταν είδαμε εκείνο το 100 εκατομμύρια καρχαρίες ότι θανατώνονται της ΙΟΣ, έτσι. Πιστεύω ότι πολύ λίγοι αυτοί που ψάχνουν τέτοια θέματα είναι αυτοί που το γνώριζαν. Έτσι λοιπόν θα το δούμε τώρα, αμέσως μετά. Θα δούμε λίγα αποσπάσματα σήμερα από την φιλανθρωπική βραδιά που κάθε χρόνο πράττει η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολάου και μπράβο τους, γιατί έτσι αντιμετωπίζουν πολλά θέματα που προκύπτουν μέσα στη χρονιά. Θέλω να σας πω ότι έχει έρθει επίσης ενημέρωση ότι την 5η, 25 Οκτωβρίου, η κυρία Ιωάννα Σαφαρίκα από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, έτσι στο πρώην ΚΑΠΗ, θα έχει μια ομιλία ημερίδα για την ανεργία και θα είναι σε εξέλιξη από 9 έως 3 το μεσημέρι με τοποθετήσεις και ομιλίες. Φυσικά θα το παρακολουθήσουμε. Επίσης, τελειώνοντας, σας λέω ότι έχουμε βέβαια μια εβδομάδα για να το λέμε αναλυτικά, ότι δηλαδή έχω το πρόγραμμα εδώ από την επέτειο της εθνικής μας επετείου, της 78ης, της 28ης Οκτωβρίου 1940. Το πανηγυρικό την ημέρα, στην Κυριακή το πρωί, θα εκφωνήσει η νομική Καζαβούλη, προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Άργους Καλύμνου. Εννοείται ότι από την Παρασκευή θα γίνουν ομιλίες και εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγαπητοί μου φίλοι. Και βεβαίως θα κλείσει το βράδυ της Κυριακής με την επετειακή εκδήλωση του αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ που περιλαμβάνει ομιλία από τον πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού εναποστρατεία ιστορικό Γιάννη Άσπρο Ποταμίτη και μουσικό μέρος από την υψήφωνο Ελευθερία Ζαράκη και στο πιάνο θα είναι η μουσικός Ειρήνη Γκοβάτσου. Δεν θα πούμε κάτι άλλο τώρα, έτσι, γιατί έχουμε καιρό να τα λέμε κάθε μέρα αναλυτικά. Σας παραπέμπουμε στα δύο τελευταία μας ρεπορτάζ. Εμάς, μέλημά μας είναι να ακολουθήσουμε όλα όσα γίνονται και να φτιάξουμε και καινούρια, να προκαλέσουμε και καινούρια θέματα και ρεπορτάζ πάντα για όλους εσάς. Θέλω να πω στους φιλόζωους και στο Σύλλογο ότι έχω ενοχλήσει και σήμερα τον κύριο Δήμαρχο, γιατί πιστεύω ότι και είδε την εικόνα στην γέφυρα της Καλύμνου απ' έξω με πάρα πολλά ζωάκια εκεί που περιμένουν νερό και φαγητό και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να στηρωθούν και με πάρα πολλές άλλες πλευρές, περιοχές και σημεία όπου τα 3 γίνονται 8 και τα 8 γίνονται 15. Κάτι λοιπόν άμεσα πρέπει να γίνει με το θέμα των στηρώσεων, έτσι, είτε αυτά είναι σκυλάκια είτε είναι γατάκια, γιατί ο αριθμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος τους επόμενους μήνες και νομίζω το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δύο τελευταία ρεπορτάζ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, τη Δευτέρα και πάλι μαζί. We'll be right back.
σήμερα